πιασμό που απευθύνεται προς την κυβέρνηση και προς το κοινοβούλιο, με εκείνους οι οποίοι επιχαίρουν για τον εκβιασμό, με εκείνους οι οποίοι έχουν συμπράξει στον εκβιασμό όλη αυτή την περίοδο και με εκείνους που θέλουν μέσα από την υλοποίηση αυτού του εκβιασμού να αντλήσουν επιχειρήματα δικαίωσης μιας πολιτικής αντιδημοκρατικής, αντικοινωνικής, αντιλαϊκής και αντιευρωπαϊκής. Κυρία Πρόεδρε, αισθάνθηκα πραγματική αγανάκτηση όταν άκουσα την κυρία Μέρκελ, αρχηγό ενός άλλου κράτους που δεν έχει καμία εξουσία επιβολής στο ελληνικό κοινοβούλιο, να ανακοινώνει... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε την κυρία Πρόεδρο της Βουλής να μιλήσει, να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να ανακοινώνει... Δεν θα γράφονται τίποτα στα πρακτικά από αυτά που λέγονται από κάτω. Κυρία Πρόεδρε, συνεχίστε. Να ανακοινώνει τι και πώς θα ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο και μάλιστα και πότε θα ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει προηγούμενο τόσο σύντομης εισαγωγής και ψήφισης εάν υλοποιηθεί το εκζητούμενο κατ' επήγον, και είναι επίσης σαφές ότι αυτό που επιδιώκεται είναι μέσα από έναν εκβιασμό που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση και στη Βουλή, τελικά να υλοποιηθεί. Μπορείτε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Το έκανα και πιο πριν. Δεν το κάνω τώρα στην κυρία Πρόεδρο, το είδατε νομίζω. Δεν θα γράφετε τίποτα στα πρακτικά σε αυτό που γίνεται στο σώμα των τεσσάρων επιτροπών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελικά να υλοποιηθεί μία πολιτική που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον οποίο πραγματικά τιμώ αφάνταστα και θέλω να επισημάνω ποια διάσταση έχει η στάση του σήμερα. Έχει τη διάσταση της υπέρτατης ανιδιοτέλειας. Ωστόσο, η Βουλή αυτή δεν πρέπει να ολοκληρώσει τον εκβιασμό, δεν πρέπει να αποδεχθεί τον εκβιασμό που απευθύνεται στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στο έγγραφο το οποίο διατυπώθηκε από το... Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, πείτε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ηρεμήσουν, θα ζητήσουν το λόγο. Λοιπόν, ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Ναι, κύριε Κουτσούκο, να σας θυμίσω, σας παρακαλώ, ότι όχι, κύριε, δεν θα δώσετε το λόγο στον κύριο Κουτσούκο, ούτε στον κύριο Κεγκέρογλου, διακόψατε την Πρόεδρο τη στιγμή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τη στιγμή που την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε εδώ και δόθηκε ο λόγος στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, και να σας το θυμίσω, και είχε άπλετο χρόνο ως πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ, αυτό. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει χρόνος, ούτε υπήρχε χρόνος στον κύριο Βενιζέλο. Υπάρχει, το γνωρίζετε τον κανονισμό, σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, και μην ξαναγίνει καμία διακοπή από κάτω. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω τα εξής. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρα ο κίνδυνος μέσα από αυτόν τον εκβιασμό να δημιουργηθούν τετελεσμένα, τα οποία βεβαίως θα αποκρουστούν ακριβώς με την καταγραφή του εκβιασμού. Δεν ισχυρίζεται κανείς από την κυβέρνηση ότι αυτό το κείμενο αποτελεί πεδίο και αντικείμενο επιλογής και επιλεγμένης πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι συνθήκες. Είναι ξεκάθαρο ότι καλείται το κοινοβούλιο τρίτη βδομάδα με κλειστές τις τράπεζες
να συμπράξει σε μια διαδικασία για να αρθεί αυτή η συνθήκη. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι από την συνομολόγηση αυτού του κειμένου του Eurosummit που βάζει ως προθεσμία τη σημερινή μέχρι σήμερα, ήδη υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία η Βουλή και η κυβέρνηση πρέπει να έχουν την υφαλαιότητα, την ηρεμία και το χρόνο να λάβουν υπόψη. Εκδόθηκε χθες μία νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία είναι σε τέτοια έκταση η έλλειψη βιωσιμότητας του χρέους που πρέπει και προτείνεται από την έκθεση αυτή 30ετής αναστολή αποπληρωμών, προτείνεται από την έκθεση αυτή επίσης διαγραφή κούρεμα χρέους, συνιστά και περιέχει έκθεση αυτή και είναι επιτυχία ότι αναγκάζονται αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί να συνομολογήσουν τα επιχειρήματα που υπάρχουν υπέρ της χώρας μας. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία, και εκεί θέλω να καταλήξω, τα οποία η Ελληνική Βουλή, οι βουλευτές και φυσικά ο ελληνικός λαός έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν, και κάποιοι εκτός αυτής της επικράτειας αλλά και εντός επιδιώκουν άρον-άρον να μην αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Κυρία Πρόεδρε, ως πρόεδρος της Βουλής και με πλήρη επίγνωση της σημασίας και της κρισιμότητας των στιγμών, νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Βουλής και των θεσμικών εγγυητών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας να μην επιτρέψουμε ο εκβιασμός που απευθύνεται στην κυβέρνηση και στη Βουλή να ολοκληρωθεί. Οφείλουμε να ενημερώσουμε πλήρως τον ελληνικό λαό για την διάσταση αυτού του εκβιασμού, την βιώνει εξάλλου, και οφείλουμε συγκροτημένα να ζητήσουμε από τους λεγόμενους εταίρους να εφαρμόσουν αυτά που είναι υποχρεώσεις τους. Η υποχρέωσή τους είναι να σεβαστούν και τη δημοκρατία και την κοινοβουλευτική λειτουργία. Κανένα κοινοβούλιο δεν μπορεί να νομοθετεί υπό τέτοιες ασφικτικές προθεσμίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πρόεδρο. Ακούστε να δείτε. Όπως προείπα...